Το πού βρίσκεται η υγεία στην Ελλάδα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, το ζούμε νομίζω καθημερινά όλοι οι Έλληνες πολίτες. Οι ουρές στα νοσοκομεία, η ανέχεια οικονομική που δεν επιτρέπει να μπορεί εύκολα ο άλλος να έχει πρόσβαση σε ιδιώτη γιατρό. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε, άλλωστε και η πρόληψη, για να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, είναι κάτι το οποίο σώζει ζωές, το γνωρίζουμε όλοι. Όταν προλάβουμε κάτι, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια αυτά, μέσω του κοινωνικού ιατρείου, αποφασίσαμε και θα το κάνουμε θεσμό, αν χρειαστεί θα το κάνουμε και δύο φορές το χρόνο, προκειμένου να καλύψουμε όσους μπορούμε περισσότερους συμπολίτες μας, να φέρνουμε γιατρούς από την Αθήνα, και ειδικά που κάναμε την πρώτη φορά από το Τζάνιο Νοσοκομείο, αυτό θα επαναλάβουμε και τώρα, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι συμπολίτες μας σε αυτές τις ειδικότητες. Επιγραμματικά να αναφέρω, όπως είναι ο καρδιολόγος, ο παιδοκαρδιολόγος, θα γίνει πνευμονολογικός έλεγχος, το τεστ ΠΑΠ είναι μια πρωτοπορία για τις γυναίκες, ζαχαρώδης διαβήτης και μια σειρά από τέτοιες δράσεις, οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους συμπολίτες μας. Αυτό θα γίνει 14 έως 19 στον χώρο του κοινωνικού ιατρείου. Το μόνο που απομένει είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει ένα τηλέφωνο στο 28133, στο κοινωνικό ιατρείο, προκειμένου να μιλάει εκεί με τους νοσηλευτές μας και να μπορεί να κλείσει κάποιο ραντεβού, ούτως ώστε οτιδήποτε αντιμετωπίζει να μπορέσει να το ελέγξει, να το κοιτάξει και τέλος πάντων να του δώσει και κάποιες συμβουλές. Αυτή είναι η δράση την οποία ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα λάβει σάρκα και οστά την επόμενη από Τετάρτη έως και Κυριακή. Υπάρχουν κάποια όρια σε αυτούς που μπορούν να... Όχι, δεν υπάρχουν όρια. Αλλά το μόνο βέβαιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες γιατί είναι τεράστιες, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους και τους επόμενους, μετά μερικούς μήνες, θα το επαναλάβουμε, ούτως ώστε να έχουν καλυφθεί όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Άρα το μόνο που μένει είναι να τηλέφω στο κοινωνικό ιατρείο και εκεί να κλείνουν ραντεβού ή τέλος πάντων να μιλούν με τα παιδιά, ούτως ώστε να παίρνουν πληροφορίες.